Λοιπόν, και από το Αρκαλοχώρι είναι ώρα να πάμε στην Ιερά Πέτρα. Δεν θα μιλήσουμε για κάτι όμορφο, θα μιλήσουμε για τα προβλήματα στον πολύπαθο χώρο της δημόσιας υγείας Μέρη και στην Ιερά Πέτρα. Δεν λέει να τελειώσουν τα προβλήματα. Και να καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Βλασάκη, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ιερά Πέτρας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Βλασάκη, ήταν πριν από λιγότερο από ένα μήνα που τα λέγαμε σχετικά με το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας και σήμερα ερχόμαστε να τα ξαναπούμε, γιατί το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας έχει άμεση σχέση με το θέμα το οποίο πραγματικά πονάει και πονάει την Ήπεθρο και βεβαίως αναφέρομαι στο κομμάτι της υγείας σε ό,τι αφορά τα χωριά, σωστά? Το πολύπαθο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας θα συμπλήρωνα εγώ. Βεβαίως, άλλωστε το είχαμε βγάλει και σε δελτίο τύπου πριν λίγες μέρες. Δυστυχώς, στο κέντρο υγείας, το οποίο καλύπτει τα γύρω χωριά, τα οποία είναι αρκετά, ξεκινάμε από το Ορεινό, συνεχίζουμε με Βαχιάμου και συμπεριλαμβάνεται όλη η περιοχή Καλαμάφκας, Μάλες, Στόμιο, Βράλη Υγείας, όλα αυτά είναι υπό την εποπτεία του νοσοκομείου Ιερά Πέτρας. Δυστυχώς, από 9 γιατρούς έχουμε μείνει με 4. Αυτό σημαίνει ότι 4 αυτοί οι γιατροί πρέπει να καλύψουν 365 μέρες το χρόνο για το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας στα επίγοντα, συν τα χωριά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν χωριά στα οποία ο γιατρός πηγαίνει μία φορά κάθε 15 ή ακόμα και 20 μέρες. Και μιλάμε για... αν το χωριό είναι σχετικά κοντά στο νοσοκομείο, κάπως βολεύεται, διότι μπορεί να προσελθεί ο ασθενής. Αν όμως είναι τα απομακρυσμένα, αντιλαμβάνεστε και μιλάμε και φυσικά για ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μεγάλη ηλικία, με πολλά προβλήματα υγείας, αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σχετικά με την έλευση ακόμα και του γιατρού. Βέβαια. Και όταν ο καιρός το επιτρέπει, αν το επιτρέπει, σωστά, και όλη αυτή τη διαδικασία που υπάρχει. Όλα παίζουν ρόλο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάπως η κατάσταση θα μαζευτεί από τον Μάρτιο που περιμένουμε την έλευση του επόμενου, και αν φυσικά υπάρχει, τονίζω αυτό, και αν φυσικά υπάρχει. Έτσι, έχει γίνει πολύ έτοιμα δυστυχώς... αγροτικός γιατρός να έρθει στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας, γιατί η συζήτηση μας γίνεται με αφορμή το γεγονός ότι η αγροτική γιατρός ολοκλήρωσε ακριβώς, το αγροτικό της. Ακριβώς. Και με δεδομένο ότι... κατά το παρελθόν κάτι τέτοιο και πάλι υπήρχε σε αναμονή. Υπάρχουν χωριά όπως η Πρίνα, το Καλό Χωριό, το Ορεινό, η Γραλιγιά, Στόμιο, Ανατολή, Μάλες και Καλαμάφκα. Μεγάλα αυτή χωριά. Μεγάλα χωριά. Είναι πολλά χωριά, βεβαίως. Και είναι και βεβαίως οι χιλιομετρικές αποστάσεις. Τώρα δώστε μας μια εικόνα, κύριε Βλασάκη. Δεν είναι ότι είναι και κοντά. Πιστέψτε με, δεν έχει να κάνει μόνο η χιλιομετρική απόσταση, όσο έχει να κάνει και το κομμάτι της διαδρομής. Δηλαδή, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο δρόμος. Μιλάμε για χωριά τα οποία, αν υπολογίζετε τώρα τέτοιες μέρες που ρίχνει πραγματικά πάρα πολύ νερό ή τις επόμενες ημέρες που αναμένονται τα χιόνια, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και η προσέλευση εκείνα τα χωριά, αλλά και εκείνα τα χωριά να μπορέσουν με κάποιο τρόπο οι ασθενείς να κατέβουν προς το νοσοκομείο. Βέβαια. Και τώρα, κύριε Βλασάκη, μέχρι πότε περιμένουμε να έρθει ο επόμενος ή η επόμενη αγροτική γιατρός που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τα χωριά? Υπολογίζουμε μέσα στο Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά και τρέξουν οι διαδικασίες. Αυτή είναι. Οπότε μέχρι τότε τα χωριά μένουν ακάλυπτα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν με άλλο τρόπο. Έχουμε μείνει μόνο με 4 γιατρούς. Καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύουν τα πράγματα ακόμα και για το ίδιο το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα έχει φτάσει στη χειρότερη του κατάσταση από ποτέ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και 1,5 με 2 χρόνια τώρα φωνάζουμε. Έτσι. Είναι πολύπαθο σε όλα τα επίπεδα. Παθολογική, ακτινολογικό, αναισθησιολογικό, κέντρο υγείας. Όλοι οι βασικοί τομείς. Και να, για να μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Και αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο καλύπτει και τα γύρω χωριά. Βέβαια. Και να φανταστούμε τώρα ότι με την τελευταία προκήρυξη οι ενισχύσεις δεν περιμένετε στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας, έτσι, κύριε Βλασάκη? Πέρα από έναν νοσηλόγο ο οποίος έχει κάνει τα χαρτιά του, όχι, δεν έχουν καταθέσει υπόλοιποι. Παρότι βγάλαμε διευθυντικές θέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και αυτό το κίνητρο της διευθυντικής θέσης. Αυτό δεν είναι απορίας άξιων τώρα, είναι αλλιώς η διευθυντική θέση, έτσι? Βεβαίως, και μισθολογικά είναι μισθολογικά πολύ υψηλή. Ακριβώς. Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε προσέλκυση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο κόσμος στρέφεται στον ιδιωτικό τομέα και να φέρουμε στους υγειονομικούς,
είτε είναι γιατροί, είτε νοσηλευτικό, είτε παραϊατρικό προσωπικό, διότι οι μισθοί είναι 2 και 2,5 φορές πάνω. Ναι. Έτσι, και φυσικά δεν δέχονται το βάρος όλο αυτού του φόρτου των ασθενών. Δεν το δέχονται. Δεν μπαίνουν σε διαδικασίες εφημεριών, δεν χρειάζεται να κάνουν τώρα με τα τελευταία δεδομένα τα λεγόμενα εντέλεστε για παραπάνω εφημερίες, που πλέον έχει γίνει καραμέλα. Και γι' αυτό φωνάζουμε φυσικά. Το καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να δίνεις σε έναν γιατρό ο οποίος έχει πάρει τόσο φόρτο εργασίας και τόσο ασθενή στην πλάτη του, να του λες να κάνει εξτρά εφημερίες. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τον ίδιο τον γιατρό, αλλά και για τους θείους ασθενείς. Βέβαια. Πάντως, κύριε Βλασάκη, πριν από λίγο, τώρα θα το ξαναπώ και ας πω, γελάει ο Μπάμπης, ήρθε στο τηλέφωνό μου μια ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, όπου η ΟΕΝΓΕ έχει αύριο στις 3.30 το μεσημέρι στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μια συνέντευξη τύπου σχετικά με τη συζήτηση που είχε με τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Θα σας διαβάσω από μέσα την ανακοίνωση για να ξέρουμε και τι λέμε. Στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με τον Υπουργό Υγείας, ο Υπουργός Ομάκια προκάλυπτα αποκάλυψε συγκεκριμένο σχέδιο πλήρους κατάργησης κάθε έννοιας δωρεάν δημόσιας νοσοκομειακής περίθαλψης σε 3 στάδια. Απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία και λοιπές επιπληρωμή ιατρικές πράξεις μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, έξοδος των γιατρών ΕΣΥ προς τα ιδιωτικά θεραπευτήρια χωρίς κανέναν σχεδόν περιορισμό, ανεξέλεκτη είσοδος δωρεάν, ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία σήμερα. Ήταν πραγματικά αφοπλιστική η ειλικρίνειά του, αναφέρει η ΟΕΝΓΕ, η οποία λέει ότι αύριο θα έχει και την, όπως είπαμε, τη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Μάλιστα. Και βέβαια, πόσος κόσμος, κύριε Βλασάκη, να έρθει και να κάνει τα χαρτιά του, όταν λέτε ότι έχετε 4 γιατρούς όλους και όλους, ας πούμε. Έρχεται ο άλλος να ασκήσει την επιστήμη του, αλλά χωρίς να έχει μια ομάδα που μπορεί να τον βοηθήσει. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό, να ξέρετε, λέγεται επαγγελματική ανασφάλεια. Όταν ένας γιατρός ξέρει ότι δεν έχει στελέχωση γύρω του για ένα περιστατικό, γιατί θα πιάσουμε πάντοτε τη χειρότερη περίπτωση ενός ασθενή, έτσι, το χειρότερο περιστατικό το οποίο μπορεί να μπει και να φέρουμε στον τομέα, στο κομμάτι της υγείας του ίδιου του ασθενούς, όταν δεν θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Για ποιο λόγο να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Έχω ξαναπεί κατά το παρελθόν ότι κάποιες συναντήσεις που είχαμε γιατρούς ώστε να μπορέσω να προσελκύσω να έρθουν κάτω στην Κρήτη γενικότερα και στον Ομό Λασιθίου, αλλά γενικότερα στην Κρήτη, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να επανδρώνουμε τα νοσοκομεία, στηριζόταν σε 4 ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν τι θέση βγάζετε, η δεύτερη ήταν πώς σαν και εμένα είναι, δηλαδή ένας καρδιολόγος, πόσους καρδιολόγους έχει, η δεύτερη ήταν πόσες βασικές ειδικότητες του νοσοκομείου υπάρχουν, δηλαδή πόσοι αναισθησιολόγοι, πόσοι ακτινολόγοι θα χρειαστώ αξονικές, πόσοι παθολόγοι, γιατί το περιστατικό μετά μπορεί να κυλήσει σε παθολογικό επίπεδο, οπότε να πρέπει να πάει στην παθολογική. Αυτές ήταν οι βασικές ερωτήσεις. Και μετά φυσικά ήταν και το κομμάτι το οικονομικό. Διότι τα ενίκια γνωρίζετε ότι έχουν πάει στο Θεό. Αυτό θα σας λέγαμε. Μήπως έπρεπε να υπάρχει και η πέμπτη ερώτηση. Τι ενίκια πληρώνει. Ο γιατρός να έρθει με την οικογένειά του να παίρνει, για παράδειγμα, αν είναι θέση επιμελητή 1.300 ή 1.400 ευρώ και τα 700 και να τα δίνει στο ενίκιο. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο και εμείς ήδη έχουμε πλησιάσει στο Δήμο, το Δήμο Ιερά Πέτρας. Είμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία του να βρούμε τον τρόπο και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να βρεθούν κίνητρα, έστω και σαν ενίκια, ώστε να δοθούν στους γιατρούς για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο. Έχουμε κάνει και αυτή την κίνηση. Δηλαδή, ναι, όταν λέτε να δοθούν κίνητρα, με ποιον τρόπο? Είτε οικονομικής φύσεως ως ενίκιο, είτε να δοθούν ακόμα και σπίτια από το Δήμο προς ενοικίαση. Ενδιαφέρον έτσι. Αυτό. Ναι. Έτσι, έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, το προηγούμενο που μας διαβάσατε σχετικά με τον Υπουργό, πέρα από το γεγονός ότι και εμείς έχουμε 22 του μήνα με την ΠΟΕΔΗΝ, την στάση εργασίας και την απεργιακή κινητοποίηση, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα ΣΔΙΤ, έτσι, δηλαδή το να μπορούν να μπαίνουν ιδιώτες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και αυτοί που είναι του δημοσίου να μπορούν να κάνουν απ' έξω ιδιωτικά ιατρία, δυστυχώς. Το ακούμε εδώ και 2 χρόνια. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, το έχουν βάλει μπροστά, έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί κάτι το οποίο θεωρούμε ότι ενδεχομένως να είναι και καταστροφή
του δημόσιου συστήματος. Πάντως, δημόσιο σύστημα δεν θα είναι. Βέβαια, θέλω ακριβώς. Να... Και το κομμάτι αυτό των χειρουργείων είναι πρακτικά σαν να νομιμοποιούμε το φακελάκι. Ναι. Ρητορικό φαντάζομαι το ερώτημά σας, κύριε Βλασάκη. Το κορυφαίο, κύριε Βλασάκη, είναι αυτό... Πόσοι θα έχουν να το δώσουν. Ναι. Το κορυφαίο είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο, κύριε Βλασάκη. Να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι να κάνουν μασάζ στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό, μπας και καταφέρουν να τους πείσουν να έρθουν στο νοσοκομείο. Ενώ θα έπρεπε να έχουν δοθεί κίνητρα έτσι ώστε η θέση από μόνη της να φέρνει κόσμο. Αυτό. Δεν χρειάζεται κίνητρα. Ο κύριος Βλασάκης θα κάνει ψιστήρι, λοιπόν, γιατί αυτό είναι σκεφτείτε, η ελληνική υγεία. Έχουμε βγει, αν μου επιτρέπετε τον όρο, δυστυχώς έχουμε βγει στο ψάρεμα. Ναι, αυτό, αυτό λέμε. Ναι. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Έτσι, όταν εμάς μέχρι τώρα έβγαιναν θέσεις επιμελητή Α, και λέμε θα βγάλουμε διευθυντική για να είναι κίνητρο, γιατί και πολύ παραπάνω είναι τα χρήματα, έτσι. Και έχει και άλλα εξτρά όσον αφορά το κομμάτι των εφημεριών, κακά τα ψέματα κάποιους οποίους... Κύριε Βλασάκη, και... σας χάνουμε όμως λίγο. Τώρα αν πάει αμέσως σε διευθυντή. Ναι, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη... Ναι. Σας ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βλασάκη. Χάσαμε τη σύνδεσή μας πάνω στη στιγμή που λέγαμε για τις θέσεις των διευθυντών και όχι μόνο. Πάντως, το θέμα είναι ότι ένας αναισθησιολόγος έχει κάνει χαρτιά μέχρι στιγμής την πρόσκληση. Πάλι καλά. Ωραία. Και ότι μέχρι τουλάχιστον ή μάλλον το λιγότερο στα μέσα του Μάρτη, τα χωριά της Ιεράπετρας έχουν μείνει χωρίς ιατρική περίθαλψη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.